υπάρχει μια προεργασία με τον προπονητή τερματοφυλάκων, τον κύριο Μιχαηλίδη. Συζητάμε και βλέπουμε προηγούμενα παιχνίδια. Μελετάμε τους αντιπάλους, όχι μόνο τα πέναλτι, γενικότερα. Βέβαια, κανείς δεν εύχεται να τελειώσει ένα παιχνίδι, να φτάσει μέχρι εκεί. Εμείς θα προσπαθήσουμε από το πρώτο λεπτό να πάρουμε την νίκη. Αλλά, όπως είπα και πριν, προετοιμαζόμαστε για πανανεχόμενο. Σίγουρα είναι δύσκολο παιχνίδι. Αυτά τα παιχνίδια εννοείται ότι τα θέλουν και οι δύο ομάδες πολύ. Από εκεί και πέρα όμως εμείς θα πρέπει να προσέξουμε τη δική μας ομάδα, να πούμε από το πρώτο λεπτό δυνατά, με πάθος και να κυνηγήσουμε αυτή τη νίκη μέχρι το τελευταίο λεπτό. Νομίζω το καλύτερο θα ήταν να επικεντρωθούμε στο παιχνίδι με τη St. Gallen, να μην επηρεαστούμε από το άλλο παιχνίδι. Τώρα, αν υπάρχει κάποια προτίμηση, σίγουρα η Wolfsburg είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Η Desna δεν είναι τέτοια δυναμική. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στο παιχνίδι με τη St. Gallen και από εκεί και πέρα, όποιος αντίπαλος περάσει το επόμενο παιχνίδι, θα το δούμε, θα το μελετήσουμε και θα πάμε και εκεί για την νίκη. Σίγουρα μπορούμε να μπούμε. Το είχαμε αποδείξει, νομίζω, και πριν 2 χρόνια και στο Europa League και στο Champions League. Δεν έχει σημασία τη δυναμική του αντίπαλο, αλλά κατά πόσο θέλουμε εμείς το παιχνίδι και πώς θα μπούμε από το πρώτο λεπτό μέσα στον αγώνα. Καταρχήν, προερχόμαστε από μια δύσκολη χρονιά λόγω όλων αυτών που έχουν συμβεί. Θεωρώ ότι η ομάδα είναι καλά αυτή τη στιγμή. Πήραμε το πρώτο τρίποντο και θα πρέπει να κοιτάξουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Θεωρώ ότι αν καταφέρνουμε και δίνουμε τον καλύτερο μας σε αυτό και κερδίζουμε κάθε παιχνίδι, στο τέλος θα είμαστε εμείς αυτοί που θα πανηγυρίζουμε.